Πόσο δύσκολα ήταν για μια ηθοποιό να γίνει μοντέλο? Ήταν ένας ρόλος ακόμη. Εννοείται ότι δεν είμαι μοντέλο, ότι έκανα το μοντέλο για χάρη του Πάρη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει. Ένας Πάρης πάντα τραβάει μια Ελένη. Περιμένω να δω αν ο Σεφερλής θα μου ξανακάνει πρόταση γάμου. Το show ότι μας περιμένει να δούμε. Βλέπω εδώ πάρα πολύ crazy δημιουργίες, ωραίο make-up, έντονο. Έτσι, είμαστε crazy άτομα και παίρνουμε μέρος σε μια πολύ crazy επίδειξη ενός φάνταστου σχεδιαστή του Δημήτρη Στρέπκου, που αγαπάμε πολύ και είναι και συνεργάτης μας. Ακριβώς. Θέλω μια αντρική γνώμη. Τι λάθος κάνει η Ελληνίδα γυναίκα στο styling? Βάφεται πολύ όταν δεν χρειάζεται και ξεχνάει να αναδείξει την πραγματική ομορφιά του προσώπου της. Αυτό περισσότερες φορές. Θέλω και μια γυναική άποψη. Ο άντρας, ο Έλληνας, τι λάθος κάνει στο styling του? Συνήθως τα παπούτσια του. Με χάλια. Ο ίδιος με το modeling, πόσο δύσκολα είναι για έναν άντρα στον χώρο το modeling και γενικά τι δυσκολίες υπάρχουν? Πάνε τόσα χρόνια που δεν θυμάμαι ούτε τι έκανα. Σέφης! Εντάξει, χώρος του modeling για έναν άντρα, νομίζω ότι πάνω κάτω όπως είναι για μια γυναίκα είναι και για έναν άντρα ο χώρος αυτός, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Θέλει να κρατάς τον εαυτό σου σε μια κατάσταση καλή, πρέπει να έχεις τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις, τα κατάλληλα γραφεία από πίσω σου για να μπορείς να μπεις σε έναν χώρο και να την παλέψεις και να δεις πού θα σε βγάλει. Πες μας για τα επαγγελματικά σου επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα. Μόλις τελείωσα μια γερμανική ταινία. Ποια? Ein Sommer in Griechenland. Ein Sommer in Griechenland. Ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Οπότε ένα Κώστας Sommer in Griechenland. Αυτό με ρωτάγανε κάποια παιδιά από το συνεργείο. Μου λένε, είναι εσείς στην Ελλάδα? Λέω, όχι, παιδιά, καμία σχέση. Τέλος πάντων, κάνω τώρα, ετοιμάζω κάτι άλλο στη Γερμανία. Γι' αυτό και τώρα ήρθα από Βερολίνο πριν τρεις μέρες. Να δούμε τι θα μας βγει από εκεί. Και ετοιμάζουμε, είμαστε ήδη σε πρόβες δηλαδή για κάποια θεατρικά, για ένα θεατρικό το οποίο θα το πάμε Αμερική. Πες μας λίγο γι' αυτό. Το είναι του Γιώργου του Βάλαρη, λέγεται Απελπισμένη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό cast, φίλοι πολύ καταρχήν. Είναι ο Μαρινάκης μαζί μας, είμαστε ένα ωραίο cast πάρα πολύ και πάμε τέλος πάντων μέση Νοεμβρίου φεύγουμε και είμαστε τώρα στις πρόβες μας, ας πούμε, να ετοιμάσουμε το έργο.